Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης προκαλούν ερωτηματικά, νομίζω, σε αρκετό κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει απαντήσεις για τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Όλη η τοποθέτηση του κύριου Τζανάκη περιέχει κάποιες παραμέτρους, οι οποίες προφανώς και χρήζουν απάντησης. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα μας δώσει αυτές τις πιστικές απαντήσεις για τα όσα είπε σήμερα ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης. Εμείς απομονώσαμε 4 σημεία της δεκάλεπτης περίπου τοποθέτησης του Νίκου Τζανάκη. Θα σας τα παρουσιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις ή εν πάση περιπτώσει θα δώσουμε το έναυσμα για προβληματισμό, που νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο, θέλοντας βέβαια και τα δικά σας σχόλια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Εάν όμως αυτό το μέτρο καταστρατηγηθεί και δεν έχουμε προσεκτικούς ελέγχους και ανακατευθούν ανεβολίες στην εμβολιασμένους, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Εάν δεν πιάσουμε το 65-67% εμβολιαστική κάλυψη, προβλέπουμε τουλάχιστον από τη δικιά μας το δικό μας το παρατηρητήριο πάνω από 800 θανάτους κάθε μήνα τους επόμενους μήνες. Μιλάμε δηλαδή ότι μέχρι τις γιορτές θα έχουμε πάνω από 3.000 επιπλέον θανάτους. Αυτό θα κατασταλεί, θα πέσουμε σε πολύ λιγότερους θανάτους, μόνο και ξεπεράσουμε το 65-70% της εμβολιαστικής κάλυψης. Ακούσαμε τον κύριο Τζανάκη να αναφέρεται σε συγκεκριμένους αριθμούς και θέλω να πω το εξής. Αυτό που έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής είναι ότι όσοι εκφράζουν μια διαφορετική άποψη από αυτή η οποία περνάει σε καθημερινή βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα θέματα αυτά που σχετίζονται με τους εμβολιασμούς και τον κορονοϊό, ουσιαστικά τους στείνουν στον τοίχο. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Θέλουν να τους ρίξουν στην πυρά, στον κιάδα, να το πω διαφορετικά. Και βεβαίως αυτό που ζητάνε από όλους είναι ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο, αν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία και όλα τα σχετικά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση αυτή του Νίκου Τζανάκη να εκφέρει δηλαδή συγκεκριμένους αριθμούς βασίζεται άραγε σε κάποια ιατρική έρευνα που έχει κάνει, βασίζεται σε κάποια βιβλιογραφία συγκεκριμένη, υπάρχει δηλαδή κάπου που μπορεί να τη δει και οποιοδήποτε θελήσει έτσι για να αξιολογήσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Διότι είναι μια τοποθέτηση που σπέρνει τρόμο και πανικό, αυτό είναι ξεκάθαρο, μιλώντας για συγκεκριμένο αριθμό νεκρών. Και βέβαια δεν ξέρω αν θα λογοδοτήσει κάποια στιγμή, αν πρέπει, έτσι δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να το κρίνουμε, αλλά αν πρέπει δεν ξέρω αν θα λογοδοτήσει για αυτό το οποίο είπε, αν δεν ισχύσει, αν δεν γίνει δηλαδή, όπως είπε, το επόμενο διάστημα. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει τα fake news. Έχει βγει και ένας νόμος πιο σκληρός το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Τζανάκης άραγε έγκυται σε αυτό το νόμο αν δεν γίνουν αυτά τα οποία έχει πει το επόμενο διάστημα. Για πάμε παρακάτω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι της τοποθέτησης. Ο ιός, ξέρετε, θα επιλέξει να δώσει φυσική ανοσία στους ανεμβολιάστους. Σχεδόν όλοι θα μολυνθούν τους επόμενους μήνες. Όπως προχωράει λοιπόν αυτή η φυσική ανοσία, προστιθέμενης και της μικρής τεχνητής ανοσίας που πλέον έχουμε τον μεγάλο ρυθμό των εμβολιασμών, ελπίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα κατασταλεί. Αλλά δυστυχώς μέχρι να κατασταλεί, εάν δεν τρέξουμε να εμβολιαστούμε, θα έχουμε αυτή την εκατόμβητο θανάτου. Ας κρατήσουμε αυτό που είπε σαν μια ανωτελεία. Όλοι θα περάσουμε, λέει, τον ιό, άρα θα αποκτήσουμε ανοσία. Προφανώς αυτό μπορεί να βγει ως συμπέρασμα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ενώ χρησιμοποιεί και πάλι βαρύγδουπες εκφράσεις, εκατόμβη νεκρών για παράδειγμα. Πάμε παρακάτω. Εάν σε ένα κλειστό μαγαζί, σε ένα μαγαζί με μουσική ή χωρίς μουσική, δεν έχει σημασία, είναι 1.000 άτομα, αλλά είναι όλοι εμβολιασμένοι, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε μία ή δύο μολύνσεις ή και καθόλου. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι μετά. Ότι αυτοί οι δύο που θα μολυνθούν ή αυτοί οι δύο που θα νοσήσουν θα μεταφέρουν δυστυχώς, αν και εμβολιασμένοι, τον ιό στο σπίτι τους
Και αν έχουν ανεμβολία στα μέλη στην οικογένειά τους, τότε εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Όπως βλέπετε, η πανδημία εξελίσσεται, όπως το είχα πει σχεδόν από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, το τέταρτο κύμα θα είναι ένα κύμα ανεμβολιάστων, έτσι εξελίσσεται. Mm-hmm. Το 80-90% των νοσηλευομένων είναι ανεμβολίαστοι. Το 90% και πάνω των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστοι. Και βεβαίως πάνω από 95-96% των νεκρών είναι δυστυχώς ανεμβολίαστοι. Μάλιστα. Δηλαδή, και αν με ένα μαγικό τρόπο είχαμε εμβολιαστεί όλοι, τώρα θα είχαμε θανάτους από έναν έως πέντε το πολύ την ημέρα. Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Τζανάκη. Λέει λοιπόν, όπως ακούσαμε στο βίντεο, ότι οι εμβολιασμένοι που θα βγουν να διασκεδάσουν, κάποιοι από αυτούς που θα νοσήσουν μπορούν να μεταφέρουν τον ιό στους ανεμβολίαστους που έχουν στην οικογένειά τους ή σε φίλους συγγενείς, προσθέτω εγώ, γιατί προφανώς αυτό εννοεί, εξυπακούεται. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος ο εμβολιασμένος να μεταφέρει τον ιό σε έναν ανεμβολίαστο. Και ρωτάω τώρα εγώ, όπως νομίζω ρωτάτε και εσείς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ανεμβολίαστους ασθενείς? Και γιατί θα έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων υγειονομικών? Είναι ένα ερώτημα που νομίζω ότι χρήζει απάντησης, χρήζει σοβαρής απάντησης, και ενδεχομένως αυτή η απάντηση να ήταν και πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Τζανάκης μίλησε και για ένα επικίνδυνο μίξ μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Ένα επικίνδυνο μίξ που ωστόσο από ό,τι φαίνεται δεν πιάνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί του έγινε η ερώτηση. Εφόσον λέτε για επικίνδυνο μίξ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, τι θα γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου υπάρχει συνάθρηση μίξ και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι? Και εκεί απάντησε χαρακτηριστικά, θα το δούμε. Εκεί γιατί δεν ήταν σίγουρος, γιατί δεν έδωσε μια ίδια απάντηση? Αλλάζει δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται ο ιός στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Για να δούμε το απόσπασμα. Η πρόσμιξη εμβολιασμένων ανεμβολίαστων είναι προφανώς μια θανατηφόρα κατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά. Και αν ναι, κυρίως για τους ανεμβολιάστους. Δηλαδή, σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε καθηγητά. 25 Οκτωβρίου η κυβέρνηση αποφάσισε για άρση δακτυλίου εδώ στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πηγαίνει περισσότερος κόσμος, προφανώς, για να μετακινηθεί στις δουλειές τους, να μετακινούμαστε όλοι στις δουλειές μας. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς όμως είναι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Αυτό το μέτρο πώς το κρίνετε? Αυτό θα το δούμε. Είναι ένα μέτρο αντιφατικό, όπως λέτε. Από τη μια στιγμή προσπαθούμε να γλιτώσουμε κίνηση για ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν είμαι σίγουρος πόσο θα τη γλιτώσουμε, διότι το πιθανότερο να προστρέξουν οι έχοντες κάποια χρήματα να πάρουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ίσως σαραβαλάκι, σωστό, ρηπογόνο, ναι, κλπ. Και να έχουμε ίσως την ίδια κινητικότητα και τους ίδιους ρήπους, καθότι θα αυξηθεί η ρήπανση. Mm-hmm. Ή θα κοιτάνε εναλλακτικές διαδρομές με πολύ περισσότερη απόσταση και πολύ περισσότερο οδήγημα. Τα έχουμε δει, γιατί έχουμε ζήσει και εμείς στην Αθήνα. Πηγαίναμε στη Σωτηρία από τη Φιλολάου και δεν ξέρω από το Παγκράτη και ένα σωρό άλλους δρόμους, προκειμένου να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Ναι. Δυστυχώς αυτό το μέτρο θέλει μεγάλη προσοχή και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί πριν κάποιος ή κάποια επιτροπή αποτιμήσει το ένα μέτρο με το άλλο τι θα επιβαρύνει. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και τους δικούς σας προβληματισμούς. Τους περιμένουμε εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Τα σχόλιά μας είναι πάντοτε ελεύθερα για εσάς. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα like αν σας άρεσε φυσικά αυτό το βίντεο. Επίσης, κάντε subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε σύντομα.